καταστάσεις είναι περιττές. Κουατριφόλιο team εδώ πέρα. Το GNTM είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Και έχω φέρει τα φιλαράκια μου που έχουμε δεθεί πάρα πολύ στο διάστημα αυτό που είμαστε στο παιχνίδι. Για να τους ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Τι κάνετε? Καλησπέρα, Τζόνι. Καλησπέρα, Τζόνι. Όλα cool, όλα cool. Μετά το παιχνίδι, παρατηρήσατε έτσι κάποια αλλαγή στη συμπεριφορά των ατόμων που σας προσέγγιζαν? Κοίτα, εννοείται πως στον έξω κόσμο γενικότερα υπάρχει αυτή η αναγνώριση, αλλά υπάρχει θετική, αλλά υπάρχουν αυτοί τα ξέρεις. Ότι πας από GNTM. Σας έφερε ποτέ κάποιος φαν, ας πούμε, σε άβολη θέση? Α, το πιο ακραίο ήταν στο καρναβάλι και ήμασταν που ήμασταν ένας πάνω στον άλλον. Υπήρχαν ευκαιρίες να έρθουμε ένας ακόμα πιο κοντά στον άλλον. Λίγο δηλαδή να σφίξετε τη σχέση δηλαδή. Άγια σου, να φύγουν, να σπάσει ο πάγος. Πώς σας φαίνεται που επιστρέφει στο GNTM η Βίκυ Καγιά? Εγώ το περίμενα. Πολύ σοβαρή προσθήκη. Ρε φίλε, η Καγιά είναι νομίζω το σημείο κατά τεθέν του GNTM. Καγιά είσαι GNTM, ρε φίλε. Σωστό. Σίγουρα η Καγιά έδινε, ας πούμε, κάτι στο GNTM. Πώς σας φαίνεται επίσης που θα συμμετέχουν μόνο κορίτσια ηλικίας από 18 μέχρι και 88? Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Σίγουρα δίνει ένα άλλο αέρα στο παιχνίδι. Το 18 με 88, εγώ θεωρώ θα έχουν πολλές συμμετοχές από ηλικίες μεγαλύτερες, 30 και άνω, 40 και άνω, ακόμα και 50 και άνω μπορούμε να δούμε. Εσύ, Βασίλη, από ό,τι είδαμε, έχεις κάνει και μια παγκόσμια καμπάνια. Πιστεύεις ότι σε αυτό σε ωφέλησε το παιχνίδι? Έκανα τον Ιανουάριο. Δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο το παιχνίδι. Σίγουρα υπάρχει μια άνοδος και στις αμοιβές και στο πόσο συχνά υπάρχουν δουλειές και αυτά, αλλά όχι κάτι τρομερό. Υπάρχει κάτι μέσα στο παιχνίδι όσο βρισκόσασταν εκείνο το διάστημα που να σας πλήγωσε και να μην το είπατε εκείνη την ώρα? Ήταν σίγουρα η πίεση, το ότι δεν είχαμε επικοινωνία, δεν είχαμε το ένα, δεν είχαμε το άλλο. Δεν μπορούσα να τα πούμε αυτά, καταλαβαίνεις. Είναι ναι. Το ότι είναι 100% αποτοξίνωση. Γενικά είμαι πολύ ελεύθερος και θέλω να νιώθω ελεύθερος. Να μπορώ να έχω το δικό μου χρόνο και το δικό μου χώρο. Να μπορώ να πάω τη βόλτα μου στη φύση, κάτι το οποίο στερούμουν πάρα πολύ. Εσύ, Βασίλη, για να φτάσεις στο σημείο να αποχωρήσεις από το παιχνίδι, πιέστηκες, φαντάζομαι, περισσότερο ψυχολογικά από όλους. Δεν ήταν μόνο η ψυχολογική πίεση, είναι γιατί σου ταιριάζει ως άνθρωπος. Γι' αυτό που εμένα με πλήγωσε πιο πολύ ήταν ότι είχα άλλα expectations από το show αυτό και άλλα πράγματα είδα από τα expectations που είχα. Ποια είναι τα πλάνα σας για το μέλλον? Ο σκοπός μου είναι να φτιάξω κάτι εδώ πέρα, το οποίο να μπορέσει να με στηρίξει το εξωτερικό για να κάνω μια καριέρα εκεί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Έχω μια πολύ καλή δουλειά στο εξωτερικό, που θα είναι για αυτή παγκόσμια και είναι στα άμεσα πλάνα μου. Θέλω να δουλέψω, να τελειώσω σιγά το πανεπιστήμιο και πιστεύω θα το βρω στην πορεία. Είναι πολύ περίεργο που κάνω συνέντευξη στην ουσία στους κολλητούς μου. Οπότε δεν το βλέπω σαν μια τυπική συνέντευξη και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βοηθήσατε. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Με το 3. Και τώρα πρέπει να κάνουμε το συστηματικό μας, έτσι. Κουαντριφόλιο.